Ήταν 1:40 το μεσημέρι, όταν τέσσερα πρόσωπα εισέρχονται στο γνωστό χρυσοχοείο Καλοπέδης, που βρίσκεται στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως, στο κέντρο της πόλης. Οι δράστες, αψηφώντας το ενδεχόμενο να γίνουν αντιληπτοί εν ώρα αιχμής, μπούκαραν μέσα στο κοσματοπωλείο, ευνηδιάζοντας την ιδιοκτήτρια. Ένας από τους δράστες, και συγκεκριμένα ο άντρας με τη ροζ μπλούζα, προσποιείται τον πελάτη, αφού αρπάζει την ιδιοκτήτρια με την απειλή μαχαιριού, τη ζητά να του παραδώσει όλα τα κοσμήματα. Οι άλλοι τρεις δράστες αρχίζουν να συλλέγουν διάφορα χρυσαφικά από τις γυάλινες προθήκες της επιχείρησης. Η γυναίκα κατορθώνει να θέσει σε λειτουργία το σύστημα συναγερμού, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της. Στο κατάστημα σπέβδουν ο σύζυγος και ο γιος της, μαζί με άλλα τρία πρόσωπα, οι οποίοι βρίσκονται στον πάνω όροφο της επιχείρησης. Ένας εκ των δραστών ζητά από το γιο να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να εξέλθει του καταστήματος. Πολίτες προσπαθούν να τους αφοπλίσουν, με τους δράστες να διαφεύγουν πεζοί προς την περιοχή της Αρμένικης Εκκλησίας. Στη σκηνή έχουν αφαιθεί διάφορα τεκμήρια τα οποία αξιολογούνται και η αστυνομία βρίσκεται στα αρχικά στάδια διερεύνησης της υπόθεσης. Αντιλαμβάνεστε ότι στο παρόν στάδιο δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Φαίνεται ότι τουλάχιστον το ένα πρόσωπο πιθανόν να είναι γνωστό στην αστυνομία. Όπως διαφάνηκε, οι δράστες δεν ήταν καλά διαβασμένοι, αφού στην προσπάθειά τους να διαφύγουν ξέχασαν τις τσάντες τις οποίες έβαλαν τα κλοπημαία. Η κάμερα του Α κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες από τα σακίδια με τα κλοπημαία που άφησαν πίσω τους οι επίδοξοι ληστές. Το κατάστημα διέθετε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που κατέγραψε τον τρόπο δράσης των τεσσάρων. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι δράστες εισήλθαν στο κοσμηματοπωλείο έχοντας ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Οι δράστες εκτιμάται ότι είναι αλλοδαποί. Η αστυνομία πιστεύει ότι πρόκειται για σπήρα. Ο ένας μάλιστα είναι καταζητούμενος για παρόμοιες υποθέσεις. Οι φωτογραφίες των τεσσάρων προωθήθηκαν σε λιμάνια, αεροδρόμια και οδοφράγματα.